Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Κοντά στην κατάθλιψη θα φτάσει η Θοδώρα, με την κατάστασή της να γίνεται όλο και πιο σοβαρή. Δεν μιλάει και δεν τρώει όλη μέρα, θρύνει για τον άδικο χαμό του Πέτρου, θεωρώντας τον εαυτό της υπεύθυνο για το κακό που έγινε. Ο γάμος της με τον Γιώργη πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Εκείνος έχει δώσει τελεσίγραφο στους γονείς της πως, εάν η κόρη τους δεν αλλάξει μέσα σε 3 μήνες και δεν πάρει σοβαρά τη σχέση τους, θα την χωρίσει επεισοδιακά. Η Θοδώρα όμως δεν ενδιαφέρεται. Όλη η Κρήτη είναι μαυροφορεμένη όπως και εκείνη. Ήταν ερωτευμένη με τον Πέτρο, όσο και αν τον μισούσε, όσο και αν ζητούσε απελπισμένα εκδίκηση. Ο Μανώλης βλέπει την αδερφή του να υποφέρει, χωρίς να γνωρίζει το γιατί. Μάλιστα δέχεται να την βοηθήσει στον γάμο της με τον Γιώργη, μιλώντας της και παρακινώντας την να πάρει ξανά τη ζωή στα χέρια της. Όλοι ανησυχούν για τη Θοδώρα καθώς δείχνει πως αγγίζει την καταθλίψη. Σταδιακά θα αποφασίσει η ίδια να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό της, επιστρέφοντας στη δουλειά. Μόνο που εκεί θα έχει μία τυχαία συνάντηση με ένα πρόσωπο που θα εκτοξεύσει τις τύψεις της για τον Πετρή, ακόμη μία φορά. Η προσπάθεια να γυρίσει στη δουλειά θα είναι ματαιή, μετά από αυτή τη συνάντηση η Θεοδώρα θα ξαναβυθιστεί στις σκέψεις της. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.